σημασία έχει ότι ο άνθρωπος πήγε πάρα πολύ καλά. Μπήκε σε μια κατάσταση την μεγάλη, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα του Πάσχα, αφού είχε νοσηλευτεί για 2-2,5 μέρες στη μονάδα του COVID στο Πέτρινο. Επειδή η κατάστασή του επιδεινώνονταν, δηλαδή η δύσπνοιά του γινόταν χειρότερη, ήθελε πιο πολύ οξυγόνο για να οξυγονώσει, αλλά και η εξωνική του τομογραφία ήταν αρκετά άσχημη, αλλά αυτό που πιο πολύ μας προξένησε, ας πούμε, φόβο για την υγεία του και την έκβασή του, ήταν ότι οι εξετάσεις του από το αίμα έδειχναν ότι ξεκινούσε αυτή η λεγόμενη κρίση των κυταροκινών, αυτή που πλημμυρίζει ο οργανισμός με ουσίες και ετοιμάζεται να κάνει μια βαριά πολυοργανική ανεπάρκεια. Γι' αυτό το λόγο, επειδή ήταν η κατάστασή του κρίσιμη και επαπειλούμενη η διασωλήνωση και επειδή και το Πέτρινο κτίριο έχει το μειονέκτημα ότι είναι μακριά από τις μονάδες, όπως και να το κάνουμε, γι' αυτό το λόγο πήρε την απόφαση και τον έκανε εισαγωγή στη ΜΕΘ κορονοϊού. Άλλωστε είχαμε και τη δυνατότητα, δεν είχαμε πρόβλημα κρεβατιών και τελικά αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Πήρε μια αρκετά πρωτοποριακή θεραπεία βάσει πρωτοκόλλου. Ο άνθρωπος πήγε καλά, βελτιώθηκε και σιγά σιγά μπόρεσε να πάει στο σπίτι του. Για εμάς τους γιατρούς και το προσωπικό, όλο το προσωπικό της εντατικής, δεν ήταν κάτι καινούριο αυτό το περιστατικό. Είχαμε νοσηλεύσει και παλιότερα περιστατικά με γρήπη. Βέβαια, τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα και οι προφυλάξεις που παίρνουμε είναι πολύ πιο σοβαρές από ό,τι παίρναμε με τη γρήπη. Ήταν σημαντικό για εμάς που νοσηλεύτηκε και ένας από τους λόγους που ήθελα να νοσηλευτεί σε εμάς το περιστατικό αυτό ήταν για να δοκιμάσω και το νέο προσωπικό που έχω. Γιατί δεν είμαστε όλοι παλιοί στην εντατική. Υπάρχουν και νέα άτομα, και νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, για να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν σε κατάσταση κρίσης. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι έδειξαν άψογη συμπεριφορά, επαγγελματική, όσον αφορά και την επαγγελματικότητά τους, αλλά και τον ανθρωπισμό τους. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν άτομα στη μονάδα, εργαζόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι ενώ θα μπορούσαν να έχουν φύγει με την κρίση του κορονοϊού, γιατί δικαιούνται βάσει νόμου την άδεια αυτή των δύο μηνών την γονική, δεν την έχουν πάρει. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες για μένα, γιατί εμείς σαν γιατροί είμαστε ούτως ή άλλως ταγμένοι να υπηρετούμε αυτό το σκοπό, είτε λέγεται κορονοϊός είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν φύγει και δεν έχουν φύγει, και αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες που χρειάζονται το χειροκρότημα που βλέπετε, ας πούμε, πολλές φορές να γίνεται.